Η εκταφή της Τζορτζίνας, κυρίες και κύριοι, αναμένεται να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια θανάτου του μικρού κοριτσιού. Ο ιατροδικαστής, ο οποίος συνέταξε την έκθεση για την κεταμίνη, μίλησε στον Α. Αντίστροφη μέτρηση για την εκταφή της Τζορτζίνας. Τις επόμενες ώρες η 18η ανακρίτρια θα αποφασίσει αν θα κάνει δεκτό το αίτημα του ιατροδικαστή Σωτήρη Μπουζιάννη να προχωρήσουν σε περαιτέρω έλεγχο ή αν θα περιοριστεί στο ολοκληρωμένο πορίσμα που της παρέδωσε την Παρασκευή. Ο κύριος Μπουζιάννης, μιλώντας στον Α, αποκάλυψε ότι κανένας γιατρός δεν θα χορηγούσε ποτέ σε άνθρωπο την ποσότητα κεταμίνης που δόθηκε στην Τζορτζίνα. Στην Τζορτζίνα χορηγήθηκε κεταμίνη πριν από το θάνατό της. Οι γιατροί όταν πήγαν στο παιδί ήταν νεκρό. Κανένας γιατρός δεν θα χορηγούσε 6,5 μιλιγκράμμ κεταμίνης. Με την εκταφή θα γίνει ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος σε προγενέστερο χρόνο. Στην αστυνομία αναμένεται να καταθέσει και μάρτυρας, ο οποίος υποστηρίζει ότι η Ρούλα προσπάθησε να αγοράσει κεταμίνη από διακινητή. Μάλιστα, όπως είπε, την αναγνώρισε όταν την είδε στην τηλεόραση. Συζητούσε διακριτικά με τον έμπορο ναρκωτικών. Εάν πάρουν το καταγραφικό, γιατί όλα καταγράφονται από τις κάμερες, θα τη δουν. Η μαρτυρία αυτή θα διερευνηθεί αν είναι πραγματική, υποστηρίζει ο συνήγορος της Ρούλας. Τα κλειδιά του σπιτιού όπου ζούσε το ζευγάρι αναζητά ο δικηγόρος συγγενών της σπιτονοικοκυράς. Σε συνομιλία που είχαν πριν από τον τελευταίο τους χωρισμό, Μάνος και Ρούλα, αποκαλύπτεται ότι δέχονταν πιέσεις από την 69χρονη για τα χρήματα που της όφυλαν. Μέχρι τέλος του μήνα θα την ξεχρεώσουμε να της πεις. Και θα παίρνει το νίκη την ημερομηνία πληρωμής των συντάξεων. Θα την ξεχρεώσουμε. Αναζητούμε τα κλειδιά του σπιτιού. Προσπάθησα να συναντήσω στις φυλακές Κορυδαλλού, στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, την προφυλακιστήσα, η οποία μου το αρνήθηκε. Δεν θέλησε όμως να δει την αλήθεια κατάματα και να μας απαντήσει πού βρίσκονται τα κλειδιά, για ποιο λόγο δεν τα δίνουν. Μεγάλη αναφορά στις συνομιλίες Ρούλας και Μάνου έγινε και για το θάνατο της Μαλένας. Μάλιστα, το ζευγάρι υπέβαλε μήνυση για να αποδείξει ότι το παιδί τους χάθηκε εξαιτίας ιατρικού λάθους. Το τελευταίο φάρμακο δεν το έχει πάρει. Αν όντως είχε θέμα στο σηκώτη, δεν έπρεπε να δώσουν θεραπεία. Ναι. Έβαλαν τη θεραπεία και έγινε ανακοπή. Μάλλον, αλλά πρέπει να πάρουμε τον ιατρικό φάκελο στα χέρια μας. Είναι προφανές ότι το ζεύγος εκείνη την περίοδο αναζητούσε ευθύνη σε ιατρικό λάθος και μάλιστα είναι πολύ συγκεκριμένες και οι αναφορές της κυρίας Πισπυρίγκου, η οποία ουσιαστικά στους διαλόγους της αφήνει να εννοηθεί ότι η άτυχη Μαλένα έφυγε είτε από ένα φάρμακο το οποίο της χορηγήθηκε από το στομάχι, είτε από την χημειοθεραπεία την οποία είχε λάβει την προηγούμενη μέρα. Λίγες ώρες πριν από το ραντεβού που είχαν ορίσει με τους δικηγόρους τους για το διαζύγιο, Ρούλα και Μάνος διαπληκτίζονταν. Δύο ημέρες μετά η Τζορτζίνα μπαίνει εσπευσμένα στο Καραμανδάνη νοσοκομείο και η αίτηση διαζυγίου ακυρώνεται. Σε αφήνω δύο ημέρες να μαζέψεις τα πάντα. Μη με ξαναενοχλήσεις. Τα κλειδιά είναι στον Κώστα. Θα μάθεις να ακούς. Βγάλε την καραμέλα με το πένθος, γιατί δεν σεβάστηκες τίποτα. Εσύ τα έφτασες όλα εκεί. Τσακωμοί, οι οποίοι δεν ήσαν αποσπασματικοί τσακωμοί. Ήσαν τσακωμοί επί τσακωμών. Λέγω το πράγματα ανήκουσα, ανατριχιαστικά σε αυτούς τους τσακωμούς. Η 33χρονη από τις συνομιλίες που δημοσιεύει η εφημερίδα BAM προκύπτει ότι είχε εγκαταλείψει το σπίτι και η Τζορτζίνα ζούσε με τη μητέρα του Μάνου. Όχι, εγώ δεν θα μείνω στη μάνα μου. Δεν ξέρω τι σου είπε, αλλά θα πηγαίνω στην Τζορτζίνα. Καλή συνέχεια. Αν θέλει η Τζορτζίνα θα πάρουν τηλέφωνο. Κάνε ό,τι θες. Δεν με νοιάζει τίποτα. Παράτα με πλέον. Μην ξαναστείλεις ποτέ. Κυρίες και κύριοι, θα συνομιλήσουμε τώρα με την κυρία Χρυσάθη Σαρδέλη, αναπληρώτρια καθηγήτρια της κλινικής φαρμακολογίας του Απιθύτα. Κυρία Σαρδέλη, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την παρουσίαση στο δελτίο. Να πούμε με τους συναδέλφους και στο εργαστήριό σας, σηκώνει μεγάλο βάρος των ερευνών για να λάψει η αλήθεια με τα τρία παιδάκια. Και θα ήθελα να συνεχίσουμε την κουβέντα μας από τα όσα μας είπε και ο κύριος Μπουζιάννης. Το ότι αναμένονται πολλές ελπίδες για να πέσει άπλετο φως από την εκταφή της Τζορτζίνας. Τι αναμένετε, ποια είναι τα ευρήματα, πού ακριβώς θα στοχεύσετε τις έρευνες για να πάρετε απαντήσεις στο τι έχει προκύψει με την κεταμίνη? Κύριε Μάνεση, προφανώς δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτό όμως που συνήθως εξετάζεται αφού γίνει εκταφή μιας ορού, συνήθως είναι δείγματα μαλλιών ή νυχιών ή κάποιων άλλων ιστών, εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη για εξέταση. Και τι στοχεύετε με αυτό, χωρίς να θέλω να αντλήσω πληροφορίες. Ξέρω ότι οι πληροφορίες έχετε θα πρέπει να ενημερωθούν πρωτίστως οι αρμόδιες αρχές. Αλλά με τέτοιες έρευνες
Πού ακριβώς στοχεύετε, τι απαντήσεις προσδοκάτε να πάρετε? Κοιτάξτε, συνήθως όταν γίνονται εκταφές ορών και εξετάζονται υλικά σε δεύτερο χρόνο, αυτό γίνεται γιατί θέλει κανείς να αποσαφηνίσει εάν έχει υπάρξει κάποια κακή χρήση φαρμάκου ή κάποια δηλητηρίαση, είτε με φάρμακο ή με κάποια άλλη τοξική ουσία, στη διάρκεια του χρόνου. Και αυτό μπορεί να γίνει από διαφορετικά υλικά, όπως είναι οι τρίχες ή τα νύχια. Τώρα, η κεταμίνη, όπως ανακοινώθηκε και από τον κύριο Μπουζιάννη, με την βοήθεια την δική σας και τις έρευνες που κάνατε, η κεταμίνη ήταν σε μια πολύ μεγάλη ποσότητα, σίγουρα δόθηκε ενώ το κοριτσάκι ήταν εν ζωή. Μου κάνει εντύπωση και ήθελα την άποψή σας το γεγονός ότι εντοπίζονται 6,5 ml, ανοιχνεύεται μια τεράστια ποσότητα. Και θα ρωτήσω, αν, για να απορρίψουμε το του ιατρικού λάθους, που είναι και βασική υπερασπιστική τακτική από πλευράς της κυρίας Πισπυρίγκου, ακόμα και αν έχει γίνει ιατρικό λάθος, θα γινόταν με 6,5 ml το λάθος? Κοιτάξτε, η ποσότητα αυτή είναι πολλές φορές μεγαλύτερη του ανώτερου επιτρεπόμενου ορίου που θα χορηγούσε ένας γιατρός, έτσι, της ανώτερης επιτρεπόμενης ποσότητας που θα χορηγούσε ένας γιατρός για να κοιμήσει, σε εισαγωγικά, έναν άνθρωπο. Άρα δεν θα μπορούσε ποτέ γιατρός, το βάρος, έτσι, ακόμα και λάθος να γίνει γιατρός, δεν θα μπορούσε να χορηγήσει αυτή την τεράστια ποσότητα. Δεν είναι αυτό το κρίσιμο. Το κρίσιμο είναι ότι η ποσότητα αυτής της κεταμίνης δόθηκε πριν το θάνατο του παιδιού, γιατί έχουν βρεθεί μεταβολίτες του φαρμάκου στα ούρα. Όταν κλήθησαν οι συνάδελφοι να παράσχουν τη βοήθειά τους και ήρθε το περίφημο βαλτσάκι ανάνυψης, το παιδί, κατά δήλωση των γιατρών αλλά και σύμφωνα με το πόρισμα που εσείς δημοσιοποίησατε πριν λίγο, ήταν νεκρό. Οπότε το φάρμακο ούτε θα κυκλοφορούσε, δεν θα το βρίσκαμε εμείς στη Θεσσαλονίκη η ομάδα του κυρίου Ράικου, ούτε θα βρίσκονταν μεταβολίτες αυτού του φαρμάκου στα ούρα. Τώρα ήθελα να ρωτήσω για την πορεία των ερευνών των δύο άλλων παιδιών. Τι έρευνες είναι να γίνουν, τι εξετάσεις έχουν να γίνουν για τα δύο άλλα αδελφάκια? Και γι' αυτό δεν μπορώ να σχολιάσω, και εγώ γνωρίζω μόνο τις πληροφορίες που εσείς έχετε, οι δημοσιογράφοι έχετε μεταδώσει, αλλά υποθέτω ότι θα γίνει επανάληψη των ιστολογικών εξετάσεων και από τα μονιμοποιημένα, συντηρημένα δείγματα ιστών που τυχόν υπάρχουν, πιθανώς να ζητηθούν και νέες τοξικολογικές εξετάσεις. Επιστημονικά, όχι για τα δύο κοριτσάκια, που αναμένεται να γίνει αυτό το οποίο μας περιγράψατε. Από αυτές τις εξετάσεις, που σύμφωνα με την βιβλιογραφία γίνονται, από αυτές τις εξετάσεις μπορεί να προκύψει θάνατος από ασφυξία? Εξ όσων γνωρίζω εγώ, μόνο οι ιστολογικές εξετάσεις μπορούν να δώσουν αυτό το αποτέλεσμα, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα ιστολογικά ευρήματα. Από πλευράς τοξικολογίας, το μόνο που μπορεί να διαπιστωθεί είναι αν υπάρχει κάποιο φάρμακο, το οποίο πιθανώς να προκαλεί καρδιακή ανακοπή και τελικώς κάποια ασφυξία. Αλλά όχι ασφυξία με την έννοια που νοείτε εσείς, δηλαδή με χρήση χεριών ή κάποιου βρόγχου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία. Να είστε καλά. Σε περιμένει. Ανακάλυψε χιονισμένα βουνά. Ορεινά χωριά. Πανέμορφα ποτάμια. Και απόλαυσε κάθε γεύση που έχει η Ελλάδα να σου προσφέρει. Ζήσε την Ελλάδα και το χειμώνα. Εμβολιαζόμαστε και ταξιδεύουμε ασφαλείς.